Το Καστελόριζο είναι COVID-free, δηλαδή δεν έχει κανένα κρούσμα. Οι περίπου 500 κάτοικοι του μικρού νησιού έχουν εμβολιαστεί. Όποιος φτάνει στο νησί πρέπει να κάνει rapid test. Οι ντόπιοι είναι προσεκτικοί, μαζούν σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Η 90χρονη Μαρία Λαζαράκη ήταν από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν και πλέον δεν φοβάται να μαγειρέψει για τα παιδιά και τα εγγόνια της. Το εμβόλιο έκαμε το πρώτο και ύστερα από 15 μέρες έκαμε το δεύτερο. Πολύ όλο το Καστελόριζο. Εγώ είμαι πια και μεγάλη τα ψωμιά μου. Αλλά δόξα στον Θεό δεν έχουμε τίποτα από αυτό. Έχαμε πολύ κόσμο πρωτού από την αρρώστια εδώ. Εδώ και ένα χρόνο στο νησί έχει εντοπιστεί μόλις ένα κρούσμα. Ο φορέας απομονώθηκε άμεσα και έτσι ο ιός δεν εξαπλώθηκε στην κοινότητα. Ο ψαράς Μιχάλης Μάτσος έχει υποστεί σημαντική οικονομική ζημιά εξαιτίας της πανδημίας. Τουρίστες δεν έρχονται εδώ πέρα, είμαστε μόνοι μας, τα ψάρια δεν πουλούνται και να τα πιάσεις δεν έχουν καμιά αξία. Ελπίζουμε να είναι πιο καλή σεζόν, γιατί και τα πράγματα μας θα πουληθούν, τα ψάρια μας και ο κόσμος θα κινηθεί εδώ πέρα και θα υπάρχει χρήμα. Είναι κύκλος τα λεφτά. Κάποιοι από τους ντόπιους επιλέγουν να μην φορούν μάσκες προστασίας. Η Δημοτική Αρχή ζητεί από όλους να τηρούν τα μέτρα, ενώ προσέλαβε και συνεργείο απολύμανσης. Ακόμη, το Καστελόριζο στηρίζει το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Έχει βοηθήσει καταρχήν πάρα πολύ στη ψυχολογία μας, αισθανόμαστε καλύτερα, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ζούσαμε μέσα σε μια αγωνία, σε ένα φόβο, μην κάποιο κρούσμα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και εντάξει, είμαστε και υπέρ, ας πούμε, του πιστοποιητικού αυτοεμβολιασμού. Το έχουν πάρει κάτοικοι βέβαια με τη δεύτερη δόση, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε τέτοια μέρη ίσως να παίξει και το ρόλο του, νομίζω, ότι θα αισθανόμαστε και εμείς πολύ καλύτερα αν κάποιος έρχεται με ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό. Σε μια στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού, αυτό το μικρό νησί μοιάζει να έχει αφήσει πίσω του την πανδημία. Οι ντόπιοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους τουρίστες που μπορούν να φέρουν μαζί τους τα πάντα εκτός από την COVID-19. Από το Καστελόριζο για το Euronews, Απόστολος Τάικος.